Ο αρχηγός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, Βαλέρι Γκερασίμοφ, συνομιλεί τηλεφωνικά με τους ομολόγους του σε Ηνωμένες Πολιτείες και Μεγάλη Βρετανία για το θέμα της ενδεχόμενης χρήσης βρώμικης βόμβας από την Ουκρανία. Ισχυρισμός τον οποίο η Μόσχα επιμένει. Οι χώρες της Δύσης, ωστόσο, τον απορρίπτουν. Нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться. We're concerned when we hear this type of patently false disinformation emanating from the Kremlin. We know the Kremlin's track record when it comes to these types of claims. Οι υπουργοί εξωτερικών δυτικών χωρών, όπως και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, χαρακτήρισαν τον ισχυρισμό του Κρεμλίνου παράλογο και αβάσιμο, με τον Λόιντ Όστιν να κάνει λόγο για πρόφαση κλιμάκωσης από τη ρωσική πλευρά. Ο Ντμίτρο Κουλέμπα, μάλιστα, καλεί εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στην Ουκρανία για να διαπιστώσουν οι ίδιοι αν η χώρα κατασκευάζει τη ραδιενεργή αυτή βόμβα. Είναι importante que Ucrania adopte esta actitud. Es importante también que Rusia responda por los crímenes de guerra que están cometiendo sus fuerzas armadas en Ucrania. Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πληροφορεί τους Ουκρανούς με διάγγελμά του ότι ο στρατός της χώρας καταλαμβάνει καθημερινά όλο και περισσότερα εδάφη, συνθλίβοντας τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του κόσμου. Προειδοποιεί ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι ο πιο σκληρός στην ιστορία εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων στις υποδομές. Οι προσαρτημένες περιοχές όμως στο τέλος θα απελευθερωθούν. Ουκραίνα λαμάει τακσβάνου другу армію світу. І відтепер Росія буде тільки прохачкою. Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав, придумуючи різні нісенітниці. Σε έρευνα του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου, το 86% των Ουκρανών θεωρεί απαραίτητο το να συνεχιστεί η μάχη κατά των εισβολέων, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα περισσότερες πυραυλικές επιθέσεις.